αδελφοί και πατέρες, μας αξίωσε ο Θεός μετά από πολύ κόπο να βγάλουμε το βιβλίο του μακαριστού μου γέροντος και ειδικού σας παππού, και το θεωρώ συγκυρία να υπό μερικά τεινά συμπληρωματικά, ίσως βοηθητικά, με ό,τι θα διαβάζετε στο βιβλίο του, και έτσι η ανάγνωση θα γίνει πιο ωφέλιμη και πιο πλούσια. Βέβαια, σας έχω μιλήσει για τον γέροντα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι τώρα χρειάζεται περισσότερον και έρχεται και αναγκαίο να σας υπενθυμίσω βέβαια τα όσα έχω πει, αλλά ίσως και κάτι περισσότερο που ενδεχομένως να θυμήθηκα τώρα, πράγμα που παλαιότερα να το έχω λησμονήσει. Όπως ξέρετε, ο παππούς σας, όταν ήταν στον κόσμο σαν νέος άνθρωπος, δεν είχε καθόλου θρησκευτικότητα. Ήταν ένας αχνός άνθρωπος, λογικός, δίκαιος, τίμιος σε όλες του τις εργασίες. Μισούσε πάρα πολύ το άδικο. Είχε επιδοθεί στη δουλειά, στο εμπόριο, γιατί ήταν η οικογένειά του πάρα πολύ φτωχή, και είπε με το λογισμό του ότι ή να πλουτίσω ή να πεθάνω καλύτερα. Μπούχτισα τη φτώχεια και τη δυστυχία στο σπίτι μας. Και έτσι επιδόθηκε όλος στη δουλειά. Και πράγματι, επειδή ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, ένα μεγάλο μυαλό, από μικρός που ήρθε στην Αθήνα από το νησί, κέρδισε πάρα πολλά και είχε προχωρήσει σε μια αρκετή περιουσία. Τόσο αγνή ήταν η ζωή του, που χαρακτηριστικά, όταν πριν ξεκινήσει για το Άγιον Όρος, πριν του δώσει ο Θεός τη μεγάλη μετάνοια και επιστροφή προς το Θεό, είχε αραβωνιαστεί και μου έλεγε: «Παιδί μου, τόσο προσεκτικά ζούσα που ουδέποτε αυτή την κοπέλα δεν την άγγισα, μήτε ποτέ μου έφτασα στο σημείο να την ασπαστώ». Μετά τα αυτά, κάποια μέρα, κάποια στιγμή, διαβάζει ένα βιβλίο θρησκευτικό, αλλά και πόσο ο Θεός τον εσαγήνευσε.
αυτή την ημέρα που άρχισε να του γίνεται πίστης στο Θεό και στη συνέχεια μετάνοια, του ήρθε μία λύπη, μία αθυμία, μία βαριστημάρα προς τα εγκόσμια, και στο σπίτι που έμενε η νοικοκυρά που είχε το σπίτι είχε δύο κοπέλες που θρήσκευαν. Μόλις τον είδαν έτσι το γέροντα λυπημένο, μαραμένο, άκεφο, του λένε αδελφέ Φραγκίσκε, έτσι ήταν το όνομά του το κοσμικό, σε βλέπουμε λυπημένο, χωρίς όρεξη, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, λέει. Μια διαθεσία έχω έτσι και προς τη δουλειά μου ακόμη. Να σου δώσουμε, λέει, εμείς ένα ωραίο βιβλίο να διαβάσεις, να περάσει η ώρα σου και ίσως σε διασκεδάς. Και του δίνουν το Εκλόγιον των Αγίων, δηλαδή κάτι δει πολύ έτσι διαλεγμένοι σε αυτό το βιβλίο, και αφού το διάβασε ο γέροντας, λέει, μα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι ασκητέ, άγιοι, με θαύματα, με σημεία και τέρατα. Τότε του ήρθε η μνήμη για το Θεό, και από τότε ο Θεός έστειλε τη μετάνοια, έστειλε το φωτισμό του, του άνοιξε το νου και άρχισε να σκέφτεται για την ψυχή του. Από εκεί άρχισε η νέα πνευματική σταδιοδρομία του. Πήγε, εξομολογήθηκε με πολλά πολλά δάκρυα τις αμαρτίες του στο πνευματικό για πρώτη φορά στη ζωή του. Άρχισε να κρυώνει προς το εμπόριο. Το θεωρούσε εμπόδιο πια, αμαρτία, το να εμπορεύεται, το να λέει ψέματα και τόσα άλλα, και το εγκατέλειψε το εμπόριο και άρχισε να εργάζεται έτσι πάρα πολύ απλά εδώ και εκεί, να βγάζει τον επιούσιο και τα χρήματα τα οποία είχε συνάξει από τη δουλειά του, από το εμπόριο, άρχισε να τα μοιράζει εδώ και εκεί για μνημόσυνα του πατέρα του και λοιπά, τα προσκυνήματα τα διάφορα για να ενισχύσει την πίστη του και την μετάνοια και την αλλαγή του. Και με την ανάγνωση που έκανε πάνω στους βίους των Αγίων, σκέφτηκε ότι πρέπει προτού αναχωρήσει, προτού φύγει για μοναχός, να ασκηθεί όσον γίνεται πιο πολύ στον κόσμο, για να ελέγξει κάπως τις δυνατότητές του για τη μοναχική ζωή. Και πήγαινε έξω στην πεντέλεια πάνω στο βουνό και ξενυχτούσε απάνω στα δέντρα να μιμηθεί τους στυλίτες. Νύστευε όλη την ημέρα και περνούσε με ένα-δύο λοκούμια ή με λίγο ψωμάκι σε όλο το 24ωρο. Έκανε πολλές μετάνοιες. Δινότανε πάρα πολύ απλά και απέριτα. Σκορπούσε το χρήμα να μην έχει απάνω το χρήματα καθόλου. Και με λίγα λόγια άρχισε να μιμείτε τους Αγίους. Όταν πια είδε ότι μπορεί να ασκηθεί, μπορεί να γίνει μοναχός, το αποφασίζει. Παντρεύει την αδελφή του, της δίνει μια ανάλογη πρίκα και φεύγει κάποια μέρα σε ηλικία
24-25 ετών νέος για το Άγιον Όρος. Είχε σαν σκοπό να βρει άνθρωπο ασκητή που να τρώει μόνο χόρτα, να γρυπνά όλη τη νύχτα και να είναι άνθρωπος της νύψεως. Αυτός ήταν ο σκοπός του που ήρθε στο Άγιον Όρος. Και μόλις πάτησε το πόδι του εδώ, ξεκίνησε για την έρημο. Ρωτούσε εδώ εκεί που υπάρχουν τέτοια σκητέ, που λέγανε ότι τέτοια σκητέ δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί έχουν εκλείψει, έχουν τελειώσει αυτοί. Αυτοί που φημίζονται σήμερα για τους πιο μεγάλους πνευματικούς ανθρώπους, φτάνουν στο να εγκρατεύονται το να τρώνε μία φορά την ημέρα, όχι χόρτα. Αυτό το πράγμα τον λύπησε πολύ, γιατί δεν βρήκε σύμφωνα με τα βιβλία, με τους βίους που διάβασε στον κόσμο. Ωστόσο όμως δεν κάθισε αδρανής, άρχισε να ψάχνει, να γυρνά όλο το Άγιον Όρος από σπηλιά σε σπηλιά και από σπιθαμή σε σπιθαμή, μήπως ανακαλύψει κανέναν τέτοιον ασκητή που ίσως οι άνθρωποι εδώ στο Άγιον Όρος λέει να μην τον ξέρουν. Πράγματι ότι δεν βρήκε. Δεν βρήκε, βρήκε μόνο άπαξ της ημέρας να τρώνε ορισμένοι ασκητέ. Είχε ακούσει για τον γέρο Δανιήλ, τον γέροντα των Δανιηλαίων, ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Πήγε κοντά του, έμεινε ένα διάστημα, όπως μας έλεγε, διάβαζε το ψαλτήρι και έκλαιγε πάνω στο ψαλτήρι, διάβαζε πάρα πολύ ωραία, διάβαζε ανάγνωστες τις πανηγύρες που κάνανε εκεί τα ασκητήρια, τις μνήμες των Αγίων, και έκλαιγε συνέχεια. Τον είδε ο γέρο Δανίλο ότι είναι πολύ πνευματικό παιδί. Του λέει: παιδί μου, δεν κάνεις για τη συνοδεία μου εσύ, πήγαινε πάλι στη σπηλιά σου και εγώ θα φροντίσω, λέει, να σου βρω ένα αδελφό που να είστε και οι δύο μαζί, γιατί μόνο σου δεν κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να πλανηθείς. Να είναι ευλογημένο, του λέει γέροντα, και κατέβαινε κατά διαστήματα και τον συμβολευότανε. Και στη συνέχεια, με λίγα λόγια, ήρθε ο γέρος Ένιος από την Ιερουσαλήμ, από την έρημο εκεί κάτω, ήρθε στο Άγιον Όρος, πήγε στη Μονή Σταυρονικήτα, επειδή εκεί ήταν ιδιόρυθμος η Μονή, αυτός βοηθούσε την ησυχία, έφυγε από τη Μονή, ήρθε στην έρημο, πήγε στο γέρο Δανίλ, ο οποίος φημιζόταν τότε για πολύ πνευματικός άνθρωπος και λόγιος. Ναι, γέροντα, ήρθα κι εγώ εδώ στην έρημο να μονάσω, αγαπώ την ησυχία κλπ. Του λέει ο γέρο Δανίλ, εδώ έχουμε ένα πολύ καλό παιδί, λέει, εδώ σε μια σπηλιά, και καλό είναι, λέει, να τον επισκεφθείς και ίσως σε δεχτεί να μείνετε μαζί και να μην είναι κι αυτός μόνος του, διότι καλύτερα είναι να είστε μαζί, να βοηθεί ο ένας τον άλλον. Και όπως και έγινε, πήγε ο γέρος Ένιος, γνωριστήκαν και στη συνέχεια ανταμώσανε, και την υποδείξη πάλι του γέροντος Δανίλ, πήγανε και κοινοβίασαν στο γέρο Εφραίμ και στον γέρο Ιωσήφ, οι οποίοι ήταν συγγενείς και μόναζαν μαζί στα Κατουνάκια. Ήταν πάρα πολύ απλοί και οι δύο αρβανίτες άνθρωποι και μονάσαν κοντά τους. Κάποια μέρα, για να σας πω τώρα κάτι για το πόσο αγωνίστηκε ο γέροντας πάνω
στο πάθος του θυμού. Κάποια μέρα ένας κριτικός μοναχός εκεί, γείτονας στα Κατουνάκια, έβριζε μια μέρα το γέρο Εφραίμ, του λέγε λόγια πολλά, σκληρά λόγια, ο γέρο Εφραίμ σαν απλούς που ήταν, έβαζε τις φωνές γιατί στεναχωριότανε που τον μάλλον, που τον έβριζε, που τον έλεγε πολλά λόγια, φώναζε ο καημένος, δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Ο γέροντας, όπως ήταν και νέος, νεοφερμένος, ακόμα τα πάθη βέβαια ήταν ζωντανά, μόλις άκουσε έξω το γέροντα να φωνάζει και το άδικο που του έκανε ο άλλος ο γέροντας, ο κριτικός, μέσα το φούντωσε ο θυμός να βγει έξω, να κάνει εκείνο που θα έκανε. Μόλις ένιωσε τον εαυτό του έτσι θυμωμένο, οργισμένο, από μια, μπορώ να πω, ιερά αγανάκτηση, γιατί έβλεπε το γέροντά του να τον σφίγγει εκείνος έξω, καταλάβαινε ότι δεν θα τα πήγαινε καλά άμα έβγαινε αμέσως έξω και συναντούσε αυτόν τον γέροντα. Πήγε μέσα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού και έπεσε κάτω στο έδαφος και άρχισε να κλαίει, να φωνάζει: «Παναγία, πρόφθασε, βοήθησε, διότι αν βγω έξω τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Βοήθα με, σώσε με, κατεύνασε το πάθος, το θυμό, την οργή κλπ.» Και κλαίγοντας και οδυρώνοντας κάτω στο έδαφος και βρέχοντάς το με πολλά πολλά δάκρυα, είδε ότι ο θυμός, το πάθος υποχώρησε, ηρέμησε, ήρθε η λογική στη θέση της και βγήκε έξω και με πολύ ήρεμο τρόπο του μίλησε του γέροντα εκείνου και χώρισε από το γέροντα Εφραίμ και του μίλησε πάρα πολύ καλά και τον έβαλε στη θέση του και έτσι δεν έγινε τίποτε. Και μου έλεγε ο γέροντας ότι αν, παιδί μου, με νικούσε ο θυμός, αν θα έβγαινα έξω, και εγώ δεν ξέρω τι θα γινόταν, γιατί στον κόσμο όταν ήμουν νέος είχα τόση δύναμη, λέει, είχα τόσο έτσι ανδρεία μέσα μου που τα έβαζα με 10 ανθρώπους. 10 άνθρωποι δεν τα βάζανε, δεν με κάνανε καλά. Σκέψου τώρα να έβγαινα έξω, να βλέπα το γεροντά μου να το μεταχειρίζεται έτσι, αποκλείεται να ζούσε. Και έτσι ήταν η πρώτη νίκη που γνώρισα στο μοναχικό μου στάδιο. Από τότε ένιωσα το θυμό, την οργή να έχει πέσει, να μην έχει αυτή την ένταση. Η πρόοδος άρχισε να μου, έτσι, να μου θοπεύει μέσα μου την καρδιά. Και στη συνέχεια έκαμνε απόλυτη υπακοή στο γέροντα Εφραίμ. Αφού έχει μύθει ο γέροντας Εφραίμ μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ και ήταν πια ελεύθεροι με τον γέροντα Αρσένιο να αγωνιστούν περισσότερο, ανέβηκαν επάνω στον Άγιο Βασίλειο. Και προτού ακόμη υποταχθεί στο γέροντα Εφραίμ, γύρισε σε πολλές πηλιές μεγάλων έτσι οσίων του Αγίου Όρους, όπως είναι το Αγίου Αθανασίου του Λαμβριώτου, του οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου και πολλές άλλες πηλιές. Και μάλιστα όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο ξεκίνησαν ανυπόδητοι με τον γέροντα Αρσένιο να πάνε στη Λαύρα, να πάνε στον πνευματικό τους για να λειτουργηθούν και να ωφεληθούν. Και ξεκίνησαν μια μέρα με πολλά χιόνια για τον πνευματικό. Μόλις
φτάσανε στα κρύα νερά κάτω από τον άφωνο. Εκεί ο γέροντας, βέβαια, επειδή έκανε περισσότερη μισθή από τον γέροντα Αρσένιο, είχε εξαντληθεί, είχε παγώσει κυριολεκτικά και είπε στον γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιε, να μην προχωρήσουμε άλλο, γιατί εγώ τέλειωσα». Και εκεί που σταμάτησαν, άνοιξαν λίγο το χιόνι και προσπάθησαν να βρουν λίγα ξύλα και άναψαν μια φωτίτσα και το βράδυ όλο δώσ' το μετάνοις. Και ξημέρωσαν και επέστρεψαν πίσω. Και πολλές άλλες ασκήσεις έκαμε ο γέροντας. Και με τη χάρη βέβαια του Θεού είχε αγνίσει τελείως τον εαυτό του, από, κυρίως από το σαρκικό πάθος. Και όπως χαρακτηριστικά, κάποια μέρα που έκανε αγρυπνία, επάνω στην ευχή που έλεγε, έκλεισαν τα μάτια του και βλέπει ένα δαίμονα μπροστά του και άρχισε η πάλι. Και εκεί που πάλευε με τον δαίμονα και τον έπιασε γερά, δείχνει ότι φώναζε το γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιο, φέρε φωτιά να τον κάψουμε», λέει. «Τώρα που τον έπιασε δεν θα γλιτώσει», λέει. Και όπως τον έπιασε και τον έδεσε το διάβολο, και πει άναψε ο γέροντας Αρσένιος, όπως έβλεπε εκεί φωτιά, να τον βάλει μέσα να καεί το δαίμονα, έγινε ένας κόρακας και έφυγε. Όταν ξύπνησε, είδε πλέον ότι είχε ελευθερωθεί από το πάθος της σαρκός. Όπως μας έλεγε πάλι, ότι η τύχη του κελιού του ήταν όλη χαλασμένη από το σοφά, από τις μπουνιές και από τα χτυπήματα που έκανε όταν πάλευε με τα διάφορα δαιμόνια που ερχόντουσαν τη νύχτα και πιανότουσαν. Μια φορά έκανε, από τις ασκήσεις που είπαμε, θέλησε να προσεύχεται όλη τη νύχτα όρθιος. 10 ώρες, 12 ώρες όρθιος. Πώς να σταθεί όρθιος? Σκέφτηκε ότι έκανε ένα είδος μπαστούνι, ένα διαφορετικό, όπως θα έχετε δει, και έτσι ακουμπούσε πάνω σε αυτό και με το κομποσχήνι και χωρίς κομποσχήνι έκανε προσευχή. Κάποια μέρα που αγωνιζότανε πολύ, ποιος και πόσες ώρες θα ήτανε όρθιος και άγρυπνος, που έπεσε κάτω. Είχε ένα καντιλάκι εκεί κοντά μου, μια εικονούλα που της άναβε το καντιλάκι, και όταν έπεσε κάτω, σκεφτείτε ότι δεν πήρε η είδηση που έπεσε. Και όταν ξύπνησε, ποιος και από πόσες ώρες, πού βρίσκομαι, λέει. Το καντήλι χτυπημένο, χυμένο κάτω το λάδι, το μπαστούνι πέρα είχε κάνει, και τότε κατάλαβε ότι από την πολλή ορθοστασία και αγρυπνία έπεσε. Άλλοτε πάλι έκανε έγκλειστο, δεν έβγαινε καθόλου. Από το παραθυράκι ο γέροντας Αρσένιος πήγαινε και του έδινε κάθε πόσες μέρες το παξιμαδάκι του. Και μετά, αφού ήταν κλεισμένος πολλές μέρες και δεν έπαιρνε καθαρό αέρα εκεί που έμεινε, μια νύχτα άνοιξε το παραθυράκι να πάρει λίγο αέρα και μόλις χτύπησε ο καθαρός έτσι αέρας, ζαλίστηκε και έπεσε έξω από το παράθυρο. Αγωνιζότανε πάρα πολύ, στην εγκράτεια δε πάρα πολύ. Όταν έφτανε η Μεγάλη Σαρακοστή, εκεί πια εκορυφώνεται η νηστεία του.
Καλά, όταν ήμασταν μαζί την πρώτη Σαρακοστή, για μας φάνηκε βέβαια πολύ αυστηρή η νηστεία που μας έβαλε. Αλλά αυτός τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες Σαρακοστές, είχε κάνει ακόμη περισσότερη νηστεία. Είχανε με το γέρον Αρσένιο κάτι πιατάκια που... κάτι βαθουλά που έπαιρναν δεν ξέρω πόσες κουταλιές φαγητό. Αυτό το πιατάκι το πικρό ήτανε το φαγητό τους για 24 ώρες χωρίς ψωμί. Ίσια ίσια για να στέκουν στα πόδια για να αγωνίζονται. Όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο έφτασε σε σημείο η αδυναμία του που να μην μπορεί να πάει στην εκκλησία να λειτουργηθεί. Και κάποια μεγάλη μέρα που ήταν να πάνε στην εκκλησία να κοινωνήσουν, λέει το γέροντα Αρσένιο, εσύ πήγαινε Αρσένιο, διότι εγώ δεν μπορώ καν να σηκωθώ. Εγώ θα μείνω εδώ και θα συνεχίσω την ευχή. Εσύ πήγαινε στην εκκλησία. Έφυγε ο γέροντας Αρσένιος. Και εκεί που ήταν σκυμμένος στο σκοτεινό και μικρό κελάκι του και έλεγε την ευχή μέσα στην καρδιά συνέχεια, που ολούς του δεν έβγαινε καθόλου έξω από την καρδιά, νιώθει ότι κάποιος τον σκουντάει εκεί στο κεφάλι. Σηκώνει το κεφάλι του, τώρα σκοτεινά ήτανε, σηκώνει το κεφάλι του ο γέροντας και βλέπει μπροστά του, βέβαια, μια λάμψη, ένα φως, και στο φως αυτό έναν ωραιότατον άγγελο, ο οποίος κρατούσε στο αριστερό χέρι του ένα κουτάκι πάρα πολύ λαμπρό και στο δεξί του χέρι μία λαβίδα και του κάνει νεύμα να ετοιμαστεί γιατί θα τον κοινωνούσε με Άγιον Άρτο. Κατάλαβε ο γέροντας και όπως ήταν σε αυτή την θέα που δεν μπορούσε να σκεφτεί ανθρώπινα, αλλά ήταν υπό την επίρρεια του πνευματικού εκεί φαινομένου, από την επίρρεια του αγγέλου, του μυστηρίου, της χάριτος, της οπτασίας, και αθέλητα έκανε αυτό το οποίο ο Θεός του έλεγε να κάνει. Και άνοιξε το στόμα του, κοινώνησε από του αγγέλου το χέρι με Άγιον Άρτο, και αφού έφυγε ο άγγελος έσκυψε πάλι το κεφάλι του και άρχισε πάλι την προσευχή. Και σκεφτείτε τώρα ποια θα ήταν η κατάστασή του η πνευματική με την Αγία Κοινωνία και με του αγγέλου έτσι τη χάρη και την παρουσία. Εγώ βέβαια όταν τον έφτασα ήταν μέτριος στην αυστηρότητα εν συγκρίση με την αυστηρότητα που είχε όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο. Πήγανε κοντά του να μονάσουν αρκετοί στον Άγιο Βασίλειο. Είχε ακουστεί η φίλη του ως μεγάλο ασκητού, αλλά δεν μπόρεσαν να μείνουν κοντά του γιατί ήταν πολύ κατά κάποιο τρόπο απόλυτος στις μοναχικές του απόψεις, στις ασκητικές. Μετά όταν κατέβηκε στην μικρή Αγιάννα όπου και εγώ τον βρήκα, ήταν αυστηρός, όπως και θα ξέρετε κυρίως σε μένα ήταν ένας συνεχής καταπέλτης. Βέβαια από το Θεό
φωτιζότανε να με μεταχειριστεί έτσι, γιατί είχα πολύ εγωισμό. Είχα πολύ σκοριά μέσα στην ψυχή μου. Και γι' αυτό ο Θεός του έλεγε ότι έτσι χρειάζεται να με χειριστεί πνευματικά για να καθαριστώ. Και έτσι ήτανε αυστηρότατος επάνω στον Άγιο Βασίλειο, μέτρια στην μικρή Αγιάννα, και όταν φτάσαμε στην Ιασκήτη, εκεί ακόμα πιο ο λιγότερο αυστηρός. Όταν είχε έρθει ο πατήρ Παντελήμου που είναι στην Αμερική και το διηγούμουν, το πόσο γέροντας ιδιαίτερα εμένα με είχε μεταχειριστεί, δεν το πίστευε, διότι τον βρήκε το γέροντα πάρα πολύ έτσι ήπιο και μαλακό. Ο γέροντας μας έλεγε ότι όταν ήμουν στον Άγιο Βασίλειο ήμουνα πολύ αυστηρός. Ήμουν νέος άνθρωπος, λέει. Τώρα όσο γεράσκω αλλάζω τακτική. Όπως και κάποιος μεγάλος, λέει, στρατηγός, ένας μεγάλος άνθρωπος σε κάποιο κράτος, δεν θυμούμαι καλά, έλεγε πως όταν ήταν νέος διοικούσε έτσι το στρατό, τα διάφορα εκεί, με αυστηρότητα και πολλά. Όταν γύρασε διοικούσε και επικρατούσε και επιβάλλεται και στους στρατιωτικούς και στους άλλους ανθρώπους με την αγάπη. Και εγώ, λέει, τώρα σε αυτή την ηλικία που έφτασα νομίζω ότι χρειάζεται να φέρνομαι με πολύ αγάπη και συγκαταβατικότητα. Και έτσι γι' αυτό βρίσκομαι και τόσο έτσι ήπιος. Στην πρώτη σαρακοστή που κάναμε μαζί δεν μας έδινε ο γέροντας ψωμί τις 5 μέρες της εβδομάδος, αλλά μήτε φαγητό. Απλώς μας είχε δώσει από 25 δράμια αλεύρι, το οποίο το κάναμε χυλό και αυτό τρώγαμε τις 5 μέρες στο 24ωρο. Σαββατοκύριακο μας έκαμε φαγητό με ψωμί. Το βράδυ 10 ώρες αγρυπνία με προσευχή, με διπλάσιο και τριπλάσιο κανόνα σε κογκοσχήνια και μετάνοιες. Την ημέρα δουλειά πολύ σκληρή. Πράγμα που οπωσδήποτε βέβαια μας ωφελούσε ψυχικά πολύ. Ενώ εμείς σήμερα είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι άνθρωποι ψυχοσωματικά και ούτε μπορούμε να το διανοηθούμε ότι μπορούμε έτσι να νηστέψουμε. Όλα αυτά τα παραδείγματα της ζωής του γέροντα πρέπει να μας γίνουν και δικά μας, σε μας βοήθεια, ώστε ανάλογα κι εμείς όσο μπορούμε να προσπαθούμε να τον μοιάσουμε στην άσκηση, κυρίως στο πνευματικό μέρος.
στην αγρυπνία, στην προσευχή, στην καθαρότητα, στο φωτισμένο πνευματικό μυαλό του. Διότι τη στιγμή που τον έχουμε γέροντα, που τον έχουμε, που έχουμε αυτή την πνευματική συγγένεια, έχουμε ένα χρέος ιερό να τον ακολουθήσουμε όσο μπορούμε στα χνάρια του. Μας επέβαλε πάρα πολύ την σιωπή ανάμεσά μας. Δεν μας άφηνε να μιλήσει ο ένας τον άλλον. Πράγματι, ότι δεν ξέραμε τι θα πει αργολογία μέσα στην αδελφότητά μας. Συνεχώς λέγαμε την ευχή. Του έλεγα χαρακτηριστικά κάποτε, γέροντα, από την ευχή με πονάει το στόμα μου, η γλώσσα μου, έκλεισε ο λάρυγγάς μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μου έλεγε τίποτε. Υπομονή και συνέχιζε την ευχή. Δεν παθαίνεις τίποτε, μου λέει. Με πονάει η καρδιά μου, τίποτε δεν παθαίνει η καρδιά σου. Και πράγματι η ωφέλεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πολλές φορές ερχόταν τόση χάρις από την προφορική ευχή που ένιωθε κανείς μέσα του τόση θεία αγάπη, τόση αρπαγή στο νου που και πάνω στο διακόνημα έβλεπες να κάνεις κάτι σαν εργόχειο, σαν δουλειά, αλλά πως γινότανε και ο νους όχι απλώς στην προσευχή αλλά να είναι στη θεωρία του Θεού, στη θεωρία εναισθήσει στον άλλον κόσμο. Έσπρωχνα το γέροντα για να πάμε στην εκκλησία τη νύχτα, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει από την ασθένειά του και όπως ξέρετε πάνω στο βουνό δεν υπάρχει ομαλότητα, ο δρόμος έχει διάφορες ανομαλίες και επομένως και διάφορες δυσκολίες. Στο σπρώξιμο αυτό που έκανα πίσω τον γέροντα, πολλές φορές η ευχή του βέβαια όλα αυτά τα κατόρθωνε, τον έσβερνα και δεν ήμουνα στο γέροντα. Τον έσβερνα και δεν ήμουνα κοντά του. Ο νους μου ήταν αλλού. Περιπολούσε στα επάνω πράγματα και πάλι συνερχόμουν και πάλι ένιωθα ότι είμαι με το γέροντα και τον πρόβλημα. Και στη συνέχεια πάλι εγώ ξέφευγα. Και σκεπτόμουν και έλεγα τι είναι η πνευματική ζωή. Τι μεγαλείο είναι ο μοναχισμός. Πώς κάνει τον άνθρωπο έτσι και τον μεταποιεί, τον αλλάζει. Πώς ο νους γίνεται τόσο ελαφρός, πνευματικός και ξεπερνάει τις δυσκολίες και φτάνει μέχρι εκεί που δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια. Του έλεγα, γέροντα, καμιά φορά στην προσευχή μου δεν μπορώ, ο νους μου δεν ξεπερνάει τη σκεπή του κελιού μου. Γιατί αισθάνομαι αυτό το εμπόδιο. Λέει,
τα δαιμόνια, παιδί μου, που αοράτως βρίσκονται, αυτά εμποδίζουν κατά παραχώρηση, κατά οικονομία Θεού, για μια διδασκαλία που μπορεί να σου κάνει ο Θεός για εμπειρία. Και άλλοτε έβλεπες ο νους να, το νου να μην τον εμποδίζει απολύτως τίποτε το πνευματικό, και σαν σφαίρα με αφάνταστη και ασύλληπτη έτσι ταχύτητα να ανεβαίνει και να άπτεται εκείνα τα οποία δεν ξεπερνούν την υλική φύση. Γιατί, γέροντα, του έλεγα, δεν νιώθω δυσκολία πάνω στα αμαρτήματά μου, δυσκολία στη σκέψη και στη θεωρία της εξόδου, δυσκολία στο ξεπέρασμα των τελωνίων. Προσπαθώ να βάλω το νου μου, τον εαυτό μου, στα αριστερά του Κριτού για τη Δευτέρα Παρουσία και δεν πηγαίνει. Αλλά αθέλετα και ανεμπόδιστα και αβίαστα πηγαίνει προς τα δεξιά. Καλά δεν το καταλαβαίνεις, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω. Τη στιγμή που εσύ σαν υποτακτικός άφησε το φορτίο σου όλο πάνω στους δικούς μου ώμους, πάνω στην πλάτη μου, εσύ ελάφρωσες, λέει. Εσύ για ποιο πράγμα θα δώκεις απολογία? Τη στιγμή που όλα τα έχεις αναθέσει σε μένα, τα έχεις καταθέσει μπροστά μου, τα έχω αναλάβει εγώ και εσύ πια είσαι ελεύθερος. Πώς να μην πας προς τα εκεί? Ποιο πράγμα θα σε εμποδίσει? Και είχε δίκιο ο γέροντας. Γιατί δεν κάναμε τίποτε χωρίς να ρωτήσουμε το γέροντα. Ακόμη προσπαθούσα το πιστεύω του γέροντος να είναι δικό μου πιστεύω. Ποτέ μου δεν, με τη χάρη του, δεν εγκλημάτισα να έχω κάτι διαφορετικό στο λογισμό μου από ό,τι είχε ο γέροντας σαν δικό του πιστεύω. Γιατί έτσι ένιωθα ότι μπορούσα να είμαι υποτακτικός. Δεν ήθελα να είμαι υποτακτικός στα εξωτερικά, στο να του κάνω απλώς την υπακοή πάνω στο διακόνημα, στο εργόχειρο, σε κάτι που με πρόσταζε να κάνω. Αυτή την υπακοή δεν την θεωρούσα για τίποτε, απλώς για μια σωματική περίπτωση, αλλά ψυχική, πνευματική, υποστατική. Ένιωθα την υπακοή ότι μόνον εάν με την ευχή του και με την ευχή της μητέρας μου θα φτάνω στο σημείο να είμαι υποτακτικός πραγματικά, όπως πρέπει να είμαι ο υποτακτικός κατά Θεόν. Όταν ο γέροντας κάτι σκεπτόταν, αποφάσιζε, ήμουνα απόλυτα σύμφωνος μαζί του. Όταν με έφερνε κατά πρώτον, όταν μόνασα, λογισμούς, επιθυμία, αγάπη προς τους γονείς κλπ, έλεγα πώς μπορώ να μοιράσω την αγάπη σε δύο τεινά, στο Θεό και στους γονείς. Αυτό το θεωρούσα σαν μοιχεία στο Θεό, γιατί έπρεπε η όλη μου αγάπη, η όλη μου καρδιά να δοθεί και μόνο στο Θεό. Όχι ότι έπρεπε να μισήσω μηδαμός καθόλου τους γονείς και τους άλλους ανθρώπους, αλλά έπρεπε, ένιωθα χρέος να νιώσω
ειλικρινή την συνείδησή μου απέναντι στο Θεό, που γνωρίζει την καρδιά μου ότι πρέπει να του τη δώσω ολοκληρωτικά, με την τελεία δόση της αγάπης μου σε Αυτόν. Αυτή ήταν βέβαια η διδασκαλία του γέροντος. Προσπαθήστε να γίνετε υποτακτικοί, όχι λέει αρρωστημένοι και ζαρωμένοι, αλλά να είστε έτσι υποτακτικοί όπως διαβάζουμε στα βιβλία. Να μην είναι μόνο στα βιβλία η διήγηση και τα κατορθώματα των υποτακτικών, αλλά και σήμερα να βιώνετε εκείνη η κατάσταση της υπακοής εκείνων των ηρώων υποτακτικών. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε μετά από τέτοια διδασκαλία να καθίσουμε να αργολογήσουμε, να κατακρίνουμε, να μιλήσουμε μπροστά στο γέροντα ελεύθερα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Απόδειξη ότι ποτέ μας, μεταξύ μας εμείς τα αδέλφια της συνοδείας, δεν σκανδαλιστήκαμε, δεν αλληλοπικραθήκαμε ποτέ. Όταν πια είδε ο γέροντας ότι, που ήμεθα στη μικρή Αγιάννα, ότι δεν μπορούμε άλλο να μείνουμε, γιατί εμείς οι νέοι είχαμε αρχίσει να γονατίζουμε, δηλαδή η υγεία μας να πέφτει, αυτοί οι γέροντες, εμείς νέοι, αρχίσαμε να σακατευόμεθα από τη σκληρή ζωή, από την ταλαιπωρία που είχαμε από την αμφιγιεινότητα της ζωής εκεί, και ιδίως από τα κελιά που ήταν τάφη πραγματική, και ιδιαίτερα το δικό μου κελί που ήταν πραγματικός τάφος οικογενειακός που λέμε στον κόσμο. Εγώ βέβαια άρχιζα να έχω προθυματικές καταστάσεις και συμπτώματα. Έκανε ο γέροντας προσευχή και μας λέει, παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε απόψε να κατέβουμε κάτω στη νέα σχή στο γέροντα Θεοφύλου, ο οποίος είχε γίνει από, τον είχε κάνει ο γέροντας μεγαλόσχημο, ανέβηκε πάνω και είδε το γέροντα και γνωριστήκαμε, και έκτοτε ο γέροντας, το γέροντα Θεοφύλακτο τον έκανε μεγαλόσχημο. Και επειδή είχε το σπιτάκι του στην Ασκήτη, είπε ο γέροντας, πήρα πληροφορία από το Θεό να κατέβουμε χαμηλά πλέον, γιατί εδώ όπως πάμε δεν θα μείνει κανείς στα πόδια του γερός, και μετά πώς εδώ θα ζήσουμε, αφού εσείς οι νέοι θα σακατευτείτε, ήδη έχετε σακατευτεί, λέει. Και αφού πήρε την πληροφορία, ξεκινήσαμε μία νύχτα με το φεγγαράκι όλοι μαζί, και κατηδίκαμε τη νύχτα στους Αγίους Αναργύρους στη Νέα Σκήτη. Και εν συνεχεία κατεβάσαμε και τα ολίγα πράγματα που είχαμε εκεί και μείναμε μέσα στη Σκήτη. Επειδή ο γέροντας δεν μπορούσε να μείνει ούτε εμείς μέσα στη Σκήτη, λέει, παιδί μου, τι θα κάνουμε τώρα. Έγιναν και ορισμένες δυσκολίες από τους εκεί πατέρες. Δεν είμαστε για εδώ. Εμείς είμαστε, λέει, ειρηνικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε εδώ αυτές τις διενέξεις. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε. Δεν πας μέσα στο μοναστήρι να πεις του ηγουμένου, του τότε Σεραφή, ότι θα φύγουμε. Πήγα εγώ στο μοναστήρι. Λέω του γέροντος, του ηγουμένου μου, λέει, γιατί να φύγετε, λέει, και λοιπά. Να σας δώσουμε τα καλύβια αυτά, τα ησυχαστικά που είναι έξω από τη σκήτη, και μείνετε εκεί, σας τα δίνουμε δωρεάν.
Επιστρέφω, το λέγω αυτό στο γέροντα, μου λέει πήγαινε να δεις τι είναι αυτά τα καλύβια. Πήγα, εγώ τα είδα, μου άρεσαν, λέω ότι πρέπει είναι εδώ. Γέροντα, πήγα, τα είδα και είναι ό,τι πρέπει. Λέει, θα σηκωθούμε να πάμε. Μπρος. Όχι, γέροντα, καλύτερα είναι να δείτε, τα δείτε κι εσείς. Μήπως δεν σας αρέσουν και μετά. Δεν θα μπορέσω να το σηκώσω στη συνείδησή μου ότι σας στενοχώρησα, σας έθλιψα και ήρθατε εδώ και δεν σας άρεσε. Όχι, λέει, παιδί μου, μια και εσένα σου άρεσαν αυτά τα καλύδια, το μέρος κλπ. Και εμένα μου αρέσουν, λέει. Λοιπόν, ξεκινούμε. Και πράγματι ξεκινήσαμε, πήγαμε. Ο γέροντας έμενε κατάπληκτος, ησυχαστικά, λέει. Σπηλιές βρήκαμε και εδώ, λέει. Έξω από τη Σκήτη ήμεθα. Είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν έχουμε σχέσεις με τη Σκήτη διοικητικής φύσεως. Επομένως θα ζήσουμε ήσυχα και θα τηρήσουμε το τυπικό μας που είχαμε στην έρημο. Και πράγματι, μέχρι τελευταία το τηρήσαμε. Και εν συνεχεία σαν καταστάλαγμα από την όλη άσκηση ο γέροντας έβγαλε το συμπέρασμα ότι μου είπε ότι κάποια μέρα παιδί μου, λέει, όπως είμαι θα εμείς τη σήμερα, πρέπει να είμαι θα κάπου έτσι χαμηλά που να βρίσκομαι εύκολα τα χρειαζόμενα για να μην αδουλευτούμε πολύ με φορτία στην πλάτη μακριά μέσα βαθιά που να καταναλώνουμε όλη την δύναμη εκεί και να κουραζόμεθα και σαν τη νύχτα να μην μπορούμε έτσι να γρυπνήσουμε κάπως άνετα κουβαλώντας τα υλικά πράγματα, τα τρόφιμα, λέει, κλπ. Κάπου χαμηλά να χτυπάει το κύμα, λέει, στο κελί, λέει. Μέχρι αυτού του σημείου μπορεί να φτάσει κανείς και να δώσει τις ώρες του, ας πούμε, στην προσευχή με μια ξεκούραση που μπορεί να έχει από τα υλικά. Γιατί όπως είχε γνωρίσει ο Γέροντας και είχαμε και εμείς γνωρίσει ότι πολύ είχαμε τη μέρημνα να κουβαλούμε στην πλάτη, πολλές ώρες στον δρόμο, ερχόμεθα φτώμα στη δουλειά από την κούραση, το βράδυ 10 ώρες σαν γρυπνία στο κελί, μετά το απόγευμα που πέφταμε να κοιμηθούμε, δεν μπορούσαμε ιδίως το καλοκαίρι από την πολύ ζέστα που γινόταν στις σπηλιές εκεί πέρα και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε και υποχρεωμένοι βέβαια το βράδυ να γρυπνήσουμε και να κάνουμε τις τόσες εκατοντάδες μετάνοιες και τόσα άλλα. Και το πρωί πάλι ελάχιστος ύπνος και όλη την μέχρι το απόγευμα δουλειά σκληρή και φορτία στην πλάτη και όλα αυτά. Είπε ο γέροντας ότι αυτό που σήμερα βγάζω σαν καταστάλαγμα από τα τόσα χρόνια και από τη τόση άσκηση είναι να βρει κανείς έναν πνευματικό οδηγό με λίγους κόπους πάνω στα σωματικά, όπως στις μεταφορές κλπ. Και να έχει ένα τυπικό πάνω στο θέμα της προσευχής και της εγκράτειας. Αυτό το πράγμα το βρήκαμε σχετικά στη μία σκήτη που κατεβήκαμε. Και κάτω εδώ στη σκήτη που κατηθήκαμε και εκεί τηρήσαμε επακριβώς το τυπικό μας, την τάξη μας, την προσευχή μας, τις λειτουργίες κάθε μέρα, την εξομολόγηση, την ακρίβεια στις ομιλίες και ζούσαμε πάρα πολύ όμορφα. Έως ότου ο Θεός έκρινε, αποφάσισε και τον πήρε το γέροντα στους ουρανούς. Τώρα, επάνω από εκεί που βρίσκεται, βλέπει πολύ καθαρά τα πράγματα πώς γίνονται.
μας βλέπει πως εδώ εργαζόμεθα. Μας προσεύχεται, πρεσβεύει συνέχεια. Παρακαλεί το Θεό να μας φροντίζει, να μας φροντίζει κάπως περισσότερο, γιατί δεν έχουμε εμείς την άσκηση, όπως ξέρει, τη δική του. Ούτε έχουμε την κατάσταση, την πνευματική, τη δική του. Βλέπει τους κινδύνους που διαρχόμεθα. Βλέπει και τις ατασταλίες μας. Βλέπει τα πάθη μας. Βλέπει τόσα και τόσα. Και παρακαλεί το Θεό να γίνει ήλαιος στα σφάλματά μας και στα πάθη μας. Και να σας πω και αυτό, το οποίο βέβαια είναι και ωφέλιμο και είναι κάτι που το ζήσαμε και εμείς εδώ. Θέλω να σας πω κάτι με τον αδελφό μας, τον Ιώβ. Όταν εκοιμήθηκε ο αδελφός, πέρασε καιρός και όταν είχαμε κάνει την αγρυπνία του Τιμίου Προδρόμου, επειδή ο Τίμιος Πρόδρομος είναι κατά κάποιον τρόπο η αδυναμία μου, είναι η ημέρα αυτή ήταν και η ημέρα που εγώ ήρθα στον κόσμο. Αυτή την ημέρα είχαμε αγρυπνία εδώ στο μοναστήρι μας. Την αγρυπνία αυτή την ένιωσα τόσο πολύ και τον Τίμιο Πρόδρομο μέσα μου τον ένιωθα πολύ ζωντανό. Με πολύ χαρά έτσι γιόρτασα την αγρυπνία του. Τελείωσε η αγρυπνία, πήγαμε να ξεκουραστούμε. Κοιμηθήκαμε. Όταν εγώ ξύπνησα από τον ύπνο, ξύπνησα με μια μακαριότητα, πράγμα που δεν το γνωρίζετε, με μια κατάσταση ψυχοσωματική, σε μια τρυφή πνευματική της χάριτος του Θεού. Αυτό, από εδώ ξεκινάει η πληροφορία ότι αυτό που είδα ήταν από το Θεό. Είδα ότι από το μοναστήρι μας εδώ, είδα ότι ξεκίνησα με έναν αόρατον άνθρωπο που αυτός ήταν ο άγγελος, ο φύλακας της ψυχής του αδελφού μας Ιώβ. Εγώ, αυτός ο άγγελος και ο Ιώβ, σαν να τον πήρα εγώ με αυτόν τον άγγελο και τον πήγαμε στον γέροντα, στην έρημο, στα καλύβια μας εκεί, στη Μικρή Αγιάνα. Φτάσαμε εκεί, βλέπω. Εγώ σαν να ίδρωσα από τον κόπο και πήγα στο δικό μου το καλυβάκι να αλλάξω φανέλα. Ο σύνοδος πήρε τον Ιώ, τον πήγε στο γέροντα, ο οποίος ήταν στην καλύβα του. Αφού εγώ τακτοποιήθηκα, βγήκα από την καλύβα μου και πάω στο γέροντα να βάλω τη μετάνοια, να του πω ότι φέραμε τον αδελφό και εν συνεχεία τα άλλα. Πηγαίνω, μπαίνω
στην καλύβα του γέροντος, το βλέπω να κάθεται κάτω χάμω όπως συνήθως καθότανε, και ο γέροντας Αρσένιος δίπλα, και πίσω από το γέροντα ήταν και άλλοι άνθρωποι. Αλλά επειδή ήταν νύχτα, φτάσαμε νύχτα και ο γέροντας αγρυπούσε εκεί στην καλύβα του, μπήκα μέσα, γονάτισα. Πήρα το χέρι του, το φίλησα, το έβαλα στο στόμα μου, στο μέτωπο και στα δυο μου τα μάτια, σαν ευλογία. Λέγω, γέροντα Αρσένη, θα βάλω και εσάς μετάνια. Όχι, λέει, εμένα μην με βάζεις, λέει, το γέροντα βάλε, εγώ δεν χρειάζομαι μετάνια. Όχι, λέω, και εσένα θα σου βάλω μετάνια. Και τώρα μιλούσα με το γέροντα ψυχικά. Συνονομούμεθα κατά τρόπον πολύ μυστηριώδη, που ίσως έτσι στον άλλον κόσμο θα μιλούν οι άνθρωποι εκεί. Του λέω, γέροντα, φέραμε τον ιό μου. Ναι, λέει, είναι δίπλα, λέει, στο άλλο κελάκι με τον σύνοδο. Θέλεις να τον φέρω πίσω? Θέλεις να παρακαλέσω να έρθει πίσω στη ζωή? Τώρα πού είναι? Δεν μπήκε μέσα, τακτοποιήθηκε. Λέω, όχι. Και λέγοντας αυτά τα πράγματα εκεί με το γέροντα, εγώ ήρθα στον εαυτό μου και ξύπνησα και ένιωθα τόσο όμορφα, τόσο ευτυχισμένα, έτσι ψυχικά, που βέβαια δεν μπορώ να το εκφράσω. Και αυτό είναι μία πιστοποίηση, μία απόδειξη ότι ήταν από Θεού και ότι έτσι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο γέροντας από πάνω με τις ευχές του μας σκεπάζει, μας προστατεύει, μας φωτίζει και μας περιμένει έναν έναν να μας τακτοποιήσει κοντά στο Θεό, κοντά στον τόπο το δικό του που έχει εκεί πάρει σαν, σαν κληρονομιά από το Θεό, σαν μια αμοιβή για τους κόπους του, τους ασκητικούς. Και σε αυτόν τον τόπο περιμένει τον καθένα μας από εδώ να τακτοποιήσει εκεί, ώστε να αποτελέσουμε με το γέροντα μια συνοδεία, μια μονή στη Βασιλεία του Θεού. Ας προσέξουμε κι εμείς, πατέρες, να επάνω σε αυτές τις διηγήσεις και με αυτά που θα διαβάσουμε στο βιβλίο του, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο πνευματική, πιο μοναχική, ώστε να ωφελήσουμε την ψυχή μας, να γίνουμε γνήσια εγγόνια αυτού του Αγίου ανθρώπου, που είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία να είμεθα δικοί του άνθρωποι, αλλά και την τιμή να έχουμε στην συνοδεία μας αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον Άγιο, σαν πατέρα, σαν παππού, σαν προστάτη, σαν κάτι που να στολίζει πνευματικά τη συνοδεία μας. Θα χαίρεται ο γέροντας επάνω όταν θα μας βλέπει, όχι μόνο να τον αγαπούμε, αλλά εάν προσπαθούμε
να τον ομοιάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Βέβαια, αποκλείεται να τον φτάσουμε στην αρετή, αλλά μια μικρή προσπάθεια θα τον ικανοποιήσει ψυχικά. Διότι και να σας διηγηθώ και αυτό το οποίο ταιριάζει με αυτό που λέω εδώ. Όταν κάναμε το σαρανταλίτουργο του γέροντα, δεν είχε σαραντήσει ακόμη, και μια μέρα μετά από τη Θεία Λειτουργία που έκανα, βλέπω πως βρέθηκα σε μία μεγάλη αίθουσα με πολύ χάρη, με πολύ φως, με μία μυστηριώδη πνευματική χάρη. Εκεί στην αίθουσα ήταν ένας δεσποτικός θρόνος. Πάνω στο δεσποτικό θρόνο βρισκόταν ο γέροντας, εκάθετο επάνω στο θρόνο. Ήτανε όλο ζωντάνια, πολύ πνευματικά όμορφος. Έλαμπε, άστραφτε. Το πρόσωπό του έβγαζε σπινθήρες. Δεξιά και αριστερά, δεξιά του είδα τον γέροντα Αρσένιο και αριστερά τον πατέρα Αθανάσιο, τον αδελφό του και μοναχό του που είναι στην Ασκήτη. Μια τους έβλεπα έτσι με τις τρεις φυσιογνωμίες. Στη συνέχεια τους έβλεπα ο γέροντας να παίρνει την μορφή του Χριστού και την όλη μεγαλοπρέπεια, δεξιά την Παναγία και τον αριστερά τον πρόδρομο. Οι τρεις, τα ανθρώπινα πόσο, μια τα θεία. Και όταν έβλεπα πάλι το γέροντα και τους δύο εκεί αδελφούς, πάλι είχαν τη στάση του Χριστού, της Παναγίας και του Προδρόμου. Κάτι που δεν μπορώ να το πω. Και βλέπω σαν εγώ να ερχόμουν από έξω και έφτασα και μπήκα μέσα στην αίθουσα, και σαν από εκεί που ερχόμουν να μην είχε τείχος, να ήταν πολύ βαθύ το πράγμα, αλλά μπαίναμε στην αίθουσα αυτή. Και προχωρώντας και μπαίνοντας πρώτος, πλησίασα. Ο γέροντας πάνω στο θρόνο βρίσκονταν σε μια αγωνία προσμονής. Περίμενε. Και μόλις έφτασα κοντά, ποιος ήρθε, μου κάνει. Λέω, εγώ, ποιος, εγώ, ο Εφραίμ. Ω, πόση χαρά που έχω, χαρά που έχω που έρχονται. Και εν συνεχεία πήρα εγώ τη θέση πλησίων και κοιτούσε στο βάθος με αγωνία που έρχονται. Και από μακριά έβλεπα να έρχεται ο Παπαχαράλαμος, και εν συνεχεία οι άλλοι αδελφοί και εν συνεχεία τα πνευματοπαίδια του, τα οποία είχε και έχει στη συνέχεια τώρα στη ζωή. Αυτή την αγωνία πιστεύω ότι έχει επάνω στον άλλον κόσμο που βρίσκεται, με την αγωνία το ότι να μην κολαστούμε, να μην χάσουμε εκείνα τα αγαθά που απολαμβάνει και βλέπει και προβλέπει μετά τη Δεύτερα Παρουσία τι πρόκειται να δοθούν στους νικητάς της αμαρτίας, στους νικητάς των παθών, στους νικητάς των δαιμόνων, τι έχει να αποκαλυφθεί μετά από τη λήξη της Δευτέρας Παρουσίας, όταν ο Θεός, ο Χριστός, το αρνείο που θυσιάστηκε, όταν με όλη την συνοδεία των Αγίων και των σωσμένων ψυχών θα φτάσουν εκεί στον παράδεισο των κλεισμένων,
που θα τον ανοίξει και θα μπουν μέσα αγαλωμένο ποδί με αναστάσιμη χαρά, θα θα μπουν μέσα και θα τους πει ιδού ο παράδεισος, ιδού ας πούμε η δωρεά η θεϊκή προς εσάς. Όλα αυτά τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο γέροντας επάνω που είναι, και φοβούμενος μη κανένας χάσει την ψυχή του και δεν τα κερδίσει αυτά και στερηθεί όλα αυτή τη μεγάλη θεϊκή έτσι ευλογία και πλούτο, και αντί αυτά κατεβεί κάτω στην κόλα, στην τρομερή, την αιώνια, με την συγκατοίκηση με τους δαίμονες και με τους κολαζομένους, με την τρομερή εκείνη κόλαση, βλέποντας όλα αυτά και τα με και τα μεν και τα δε, βρίσκεται στην αγωνία αυτή που λέγω εδώ. Και προσεύχεται και παρακαλεί το Θεό κανείς να μην ξεφύγει και κανείς να μην χάσει την ψυχή του. Λοιπόν, αυτός με λίγα λόγια, με μια μικρή περιγραφή όσο μπορούσα να την κάνω, να σας δώσω την εικόνα του μακαριστού γέροντα, που σήμερα είναι η τιμή μας, είναι ο στεφανός μας, είναι ο Άγιος μας, είναι μία από τις κορυφές του Αγίου Όρους που ασκήτευσαν σε αυτόν τον τόπο, τον οποίον και αγίασαν με τα τόσο έτσι μοχθηρά κοπιαστικά πόδια τους. Ίδρωσαν, έκλαψαν, πότισαν τον τόπο με πολλά δάκρυα μετανοίας και αγάπης Θεού, και γι' αυτό ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους τους δόξασε έτσι, και μέχρι τη συντελείας του αιώνος θα τους δοξάζει, τους δοξάζοντάς με αντιδοξάζω. Θα χαρεί ο γέροντας και θα χαίρεται, όπως είπαμε, εάν εμείς προσπαθούμε έστω και πολύ έτσι απλά και λιτά να τον ομοιάσουμε. Και επειδή ο γέροντας μας έλεγε αρκετά πράγματα από τη ζωή του για να μας μείνουν έτσι ωφέλιμα, να τα αναπολούμε και να οφειλούμεθα στη συνέχεια, σαν μια κληρονομιά πνευματική από τους κόπους του, μας άφησε αυτά που μας είπε. Εδώ λέμε εμείς πάρα πολλά που θα ήταν ευχής έργο αν το έκανε και ο γέροντάς μας τότε, πώς θα είχαμε να πούμε. Και επειδή θα λέγαμε ότι μακάρι να γινόταν αυτό, γι' αυτό και εγώ συνεχίζω να ομιλώ περισσότερα πράγματα για να μείνουν σε εσάς, και στη συνέχεια, εάν θα υπάρξει ζωή, και στους μετέπειτα ανθρώπους, έως ότου έρθει ο καιρός που θα τελειώσουν εδώ όλα τα πρόσκαιρα. Ας προσέξουμε όσο μπορούμε και περισσότερο να λέμε την ευχή, παιδιά, όπως τη λέγαμε εμείς τότε με τον γέροντα. Μη σταματάει το στόμα σας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Να αποφεύγουμε τα περίτα λόγια, να μην μας ξεφεύγουν λόγια που βλάπτουν, που μολύνουν τον αέρα, που σκανδαλίζουν τους άλλους, που βαρύνουν την ψυχή μας κατόπιν.
και για ακριβώς για μια ωφέλεια μικρή και σαν μια έτσι κληρονομιά και κάτι να σας μείνει για ωφέλεια και για βοήθεια πνευματική στην αγρυπνία που πρέπει να κάνουμε όσο μπορούμε και πώς πρέπει κι εμείς να αγωνιστούμε και να φτάσουμε σε μια πνευματική κατάσταση. Να μην μείνουμε έτσι στήρι στην ψυχή από πνευματική προκοπή. Πρέπει να γνωρίζουμε και πώς να αγωνιζόμεθα νοερός και νηπτικά. Γι' αυτό κάποτε να σας διαβάζω από ένα κομματάκι μιας ημέρας από το ημερολόγιο για να ωφελούμεθα και από αυτή την πλευρά. Και έτσι θα τελειώσουμε και απόψε. Από τη χθεσινή μέρα να διαβάσω κάτι. '29/3/1979. Δόξα τω Θεώ που άρχισα να συνέρχομαι από την περιστατική ακαταστασία και από τον κόπο και λοιπά της πανηγύριος. Σηκώθηκα για την αγρυπνία στο κελί. Έκαμα τον καφέ μου και έπιασα το κομποσχήνι μου για τα σταυρωτά. Τελείωσα και μόλις κάθισα για την ωερά ευχούλα, να και ήρθε ο πατέρας μου και Θεός με το γλυκύτατο θείο πρόσωπό του και από το άγγισμα που έκανε στο νου και στην καρδιά μου τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν και να γλυκαίνουν όλο το εσωτερικό μου. Θεέ μου και πατέρα μου, μεγάλη τιμή με έκαμες να σε γνωρίσω, να σε ειδώ όπως έχεις σήμερα στην ψυχή μου. Μου έδωσες δωρεά τη θεία σου αγάπη και τούτο, διότι ουδέποτε ήμουν άξιος για ένα τέτοιο δώρο που υπερβαίνει τις δυνατότητες της ταλέπορης ψυχής μου. Με αγάπησες, πατέρα μου, προτού εγώ να σε αγαπήσω και τούτο, διότι σύ δίνεις την αγάπη σου σε όποιον θέλεις και όσον θέλεις και δεν είναι του ανθρώπου να την βρίσκει όποτε νομίζει και θέλει με μια φυσική δύναμη που ενδέχεται να έχει χαρισματικός. Δεν ξέρεις πόσο σήμερα, τώρα τη νύχτα, με παρηγόρησες με τον ερχομό σου. Οι μέρες πέρασαν με απουσία σου και εγώ μαράθηκα, πάνιασα, έμεινα χωρίς παρησία κοντά σου. Και τώρα που φάνηκες πάλι, με τη θέλησή σου ήλθες, σπλαχνιζόμενος την λύπη της καρδιάς μου, δεν ξέρεις τι δροσιά και τι ανακούφιση με έδωκες. Τα γλυκά δάκρυα που μου χάρισες σαν δρόσο αερμών έπιπτον στην μαραμένη γη της καρδιάς μου και τώρα νιώθω δροσιά, ανακούφιση, παρησία και σε φωνάζω. Πατέρα μου, πατέρα μου, και κλαίω από θεία αγάπη και τρυφερότητα στην καρδιά. Θεέ μου, χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω και τώρα που μου έλειψες οικονομικός, μια αφημία μη είχε καταλάβει, γιατί η ψυχούλα μου σ' αναζητούσε, σ' έψαχνε με πόνο και μη ευρίσκοντάσαι, πληγωμένη έκραζε. Αλλά να που ήρθες μόνος σου, σαν αφέντης και Κύριος. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστεί η ψυχή μου αφάνταστα. Λιώνω από ανεξάμιλητες ευχαριστίες και λατρεία. Πρώτης μεγαλοσύνης σου σκύβω το κεφάλι μου προσκυνηματικά, με καρδιά γλυκιά προς εσένα. Σε φιλώ, σε ασπάζουμε υγικά,
μα πολύ γλυκά Θεέ μου και Πατέρα μου. Σε περιμένω πάντοτε με μια αναμονή πως κάτι καινούργιο θα μου αποκαλύψεις με τον επόμενο έρχομό σου. Έλα, σε περιμένω. Τώρα πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα και φέτος αξιωνόμεθα να γνωρίσουμε να βιώσουμε τις μεγάλες ημέρες, τις τόσο κατανυχτικές, τις τόσο ωφέλιμες για την ψυχή μας. Πλησιάζει το Θείο Πάθος. Ας προετοιμαστούμε ψυχικά. Να προσέξουμε, γιατί πάντοτε ο διάβολος σε τέτοιες μέρες και αυτός ετοιμάζεται για να μας δημιουργήσει πειρασμούς, για να στερηθούμε την ιδιαίτερη χάρη αυτών των Αγίων ημερών. Με προσευχή, με προσοχή, με υπακουή, με κατάνοιξη, με όσο γίνεται αγρυπνία, να υποδεχθούμε αυτές τις Άγιες ημέρες, ώστε να τις νιώσουμε βαθιά μες στην ψυχή μας, να νιώσουμε, να γνωρίσουμε πώς ο Θεός έπαθε για μας, να γνωρίσουμε, να μας αποκαλυφθεί ή δυνατόν το μέγεθος της Θείας Αγάπης δια της Σταυρώσεως, και στη συνέχεια να έρθουμε σε αίσθηση στη Θεία Ανάσταση, στη ζωηφόρο Ανάσταση του Χριστού, που είναι ένα μεγαλείο, είναι μία ελάχιστη έκφραση της αιωνίου Αναστάσεως που θα γεύονται οι ψυχές στον άλλον κόσμο. Η χαρά της Αναστάσεως είναι κάτι πάρα πολύ το εξαιρετικό. Από αυτή τη μικρή γεύση της Θείας Αναστάσεως, όταν συντρέξει βέβαια και η ψυχική μας Ανάσταση, τότε θα νιώσουμε την Ανάσταση του Χριστού μας, που θα είναι μία ελάχιστη πρόγευση της αιωνίου Αναστάσεως και του αιωνίου Πάσχα που θα ζήσουν οι ψυχές στον άλλον κόσμο μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, ας προετοιμαστούμε ψυχικά για αυτές τις μεγάλες ημέρες και ας προσέξουμε πολύ, το θερμό παρακαλώ αυτό, να προβλέψουμε όλοι και να πάρουμε τα μέτρα μας, ώστε να μην δημιουργηθεί κανένας πειρασμός, καμιά έτσι διένεξης που μπορεί να μας πικράνει και να μειώσει την ωφέλεια και την χαρά που περιμένουμε σε αυτές τις Άγιες μέρες έναν ολόκληρο χρόνο. Και οι ευχές του Αγίου μας Γέροντος από τον ουρανό ας μας προφθάσουν και ας μας βοηθήσουν να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Ότε κατά μας στας γλώσσας συνέχε βίσε έθνη. Oh, yeah.